από πλευράς τώρα γειτονιάς, ας πούμε ότι εδώ ήταν βέβαια χωματόδρομος, περνούσανε κάρα, περνούσανε οι γαλατάδες της εποχής, το πρωί φρέσκο γάλα, το απόγευμα τα γιαούρτια. Ήταν δύο γιαουρτάδες επί της εποχής μου. Ο ένας ήταν ο Μπεχλούλης, δηλαδή Τούρκος, ο οποίος ήταν λίγο βρώμικος και είχε τους κεσέδες του βέβαια γραμμένους όμως ελληνικά, ότι ήταν ο Μπεχλούλ, είχε ένα πία πάνω. Και ο κύριος Κώστας, ο κύριος Κώστας είχε πάντα και την ρόπα του, την άσπρη ας πούμε, και ήταν πιο καθαρός ασφαλώς, ναι. Λοιπόν, από πλευράς περιοχής τώρα, ο Πλάτανος ήταν τεράστιος και ήταν στη μέση του σταυροδρομιού, δηλαδή μπορούσε να περάσει και αριστερά και δεξιά. Και στη βάση του Πλατάνου υπήρχε η Βρύση, η οποία πρέπει να ήταν εξάγωνη, εξαγωνική θα έλεγα. Με 3-4 βρύσες στις πλευρές προς τα εδώ. Οπότε δεν είχαμε τρεχάμενο νερό τότε και υπήρχαν οι νεροφόροι λεγόμενοι. Εμείς είχαμε τον Αλή. Δηλαδή βλέπει κανείς πως σμίγαμε πολύ και με την τουρκική κοινότητα. Όπως περνούσε ένας σαμισάρης που λένε, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε εσείς, πουλούσε σάμιση κατημέρκα. Λοιπόν, και έλεγε μάλιστα, διότι δεν ήξερε καλά ελληνικά, έλεγε, ήταν Τούρκος, και έλεγε Αμερική πιλένεση, όχι με στο Κύπρο νάση, δηλαδή στην Αμερική και δεν έχει τόσο ωραία πράγματα. Φανταστείτε εγώ που σας τα φέρνω στην Κύπρο. Λοιπόν, απέναντι ήταν και μπορούμε μετά να τα δούμε αυτά, έτσι δεν είναι, περπατώντας. Απέναντι στην γωνία του οδοντιατρίου ήταν καφενείο. Όπως καφενείο ήταν και το τωρινό λεγόμενο Αχίλιο. Από εδώ ήταν του Πατριώτη και από εκεί ήταν του Λούκα. Συχνάζαν και στα δύο, θα έλεγα. Δεν υπήρχε διαφορά δηλαδή. Εδώ παίζανε αρκετό χαρτί και τα μεσημέρια και τα βράδια. Τα κουρούσαν πάνω στα τραπέζια και μας κάναν θόρυβο. Λοιπόν, από εδώ, το απέναντι το οποίο φαντάζομαι είναι κλειστό τώρα, ήταν και δεν ξέρω γιατί, ενώ το αναπαλαίωσαν και έγινε ένα σύλλογος αναγέννησης, νομίζω κάτι. Λοιπόν, ήταν το κλαμπ των ηλέσχη των αριστερών. Ενώ απέναντι, δηλαδή μετά από το στο μεθεπόμενο σπίτι, διότι το επόμενο ήταν της γιαγιάς μου, το οποίο τώρα είναι της Εύης της Πιερίδου. Στο μεθεπόμενο ήταν η λέσχη των Κέκχων. Κέκ ήταν Κυπριακό Εθνικό Κόμμα, ναι, του Μακαρίτη, του Δήμαρχου του Δέρβη. Λοιπόν, και πήγαιναν οι δεξιοί εδώ, οι αριστεροί εκεί. Εμείς ως παιδιά, δηλαδή στο γυμνάσιο, πήγαιναμε για μπιλιάρδο και στο ένα και στο άλλο. Και παρακάτω είχε και άλλο καφενείο με μπιλιάρδο επίσης, ήταν του Κιτσιμπυρλή λεγόμενο. Ο Κιτσιμπυρλής είχε ένα ωραίο, το οποίο δεν αναπαλαιώθηκε, παρακάτω ακόμα δεξιά. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την περιοχή νομίζω. Πρέπει να πω ότι εδώ στο καφενείο υπήρχε αυλή, διότι επέτρεψαν στον οδοντίατρο να το κάνει και πολύ ωραία το έκανε βέβαια με τις καμάρες που υπήρχαν, αλλά δίπλα του επέτρεψαν να χτίσει, ενώ πριν ήταν αυλή η οποία, στην οποία γίνονταν θεατρικές παραστάσεις
κυρίως οι αριστεροί, με τον Μακαρίτη τον Ευθυμή τον Γεωργίου ως πρωταγωνιστή, ο οποίος παντρεύτηκε την κοπέλα που μας εξυπηρετούσε εμάς στο σπίτι, την Αντιγόνη. Λοιπόν, με πρωταγωνιστή τον Ευθυμή έδειχνε διάφορα έργα, τα οποία ήσαν και διδακτικά. Παραδείγματος χάρη, τον θυμάμαι από παιδί να βγαίνει στη σκηνή έχοντας επιδέσμους στο χέρι, κουτσένοντας με επιδέσμους στο πόδι κτλ. Υποτίθεται ότι έπαθε σύφυλλη και το έργο ήταν διδακτικό κατά της σύφυλλης, κατάλαβες. Ναι. Εκεί ερχόντουσαν επίσης ορισμένα ακροβατικά. Λοιπόν, ο Πλάτανος ήταν στη μέση, ώστε, όπως είπαμε και πριν, να περνάνε τα αυτοκίνητα αριστερά-δεξιά. Ήταν βέβαια φαρδής, δηλαδή μόλις μπορούσε να τον αγκαλιάσεις. Ήταν πανύψηλος και εμείς ως παιδιά καμαρώναμε και λέγαμε, εμείς ήπιαμε, δηλαδή και μεγαλύτεροι αυτοί της γειτονιάς λέγαμε, ήπιαμε νερό του Πλατάνου. Επομένως είμαστε πιο έξυπνοι από εσάς, τροφαντινά. Λοιπόν, και ήταν η βρύση η οποία ήταν οκταγωνική. Στην αναπαλαίωση σκέφτηκα να κάνουμε και μια βρύση, αλλά τελικά δεν έγινε. Παλιός ο Πλάτανος ήταν μέσα στη μέση του δρόμου και δυστυχώς επειδή έκαμε κουφάλα και ρίχναν μέσα διάφορα απορρυπαντικά έτσι, ξέρανε. Και ο Δήμαρχος, ο Λέλος, ο Δημητριάδης, αποφάσισε να τον αντικαταστήσει με μεγάλη επιτυχία, νομίζω. Ναι. Όχι στη μέση του δρόμου, βέβαια, αλλά στο πλάι, ναι. Ναι, λίγο πλάι, πιο υγιής, διότι εκείνος σχεδόν είχε μείνει χωρίς σκύλα. Ο Πλάτανος ήταν ο γέρο Πλάτανος που λαλούμε. Σήμαν κατά τεθέν, της περιοχής. Ναι. Ήταν μεγάλος ο Πλάτανος. Και τον καιρό που του εκκλείσαν το νερό, ξέρανε. Κλείσαν το νερό, το νερό εκκλείσαν. Είχε βρύση μέσα στη ρίζα του γιώμα, είχε βρύση που πιάνναν νερό ο κόσμος. Ο κόσμος. Έρχονταν και γεμόν να δεσκούσαν. Το νερό πώς ήταν, έρχεται από πηγή, έρχεται από Μεσολίνα. Έρχεται από Μεσολίνα. Μάλιστα. Το νερό που πίνει είναι η Λευκοσία. Και εποτίζεται τον Πλάτανος. Άμα και γίνηκε έκαμε αυτό, ναι, εξέρανε ο Πλάτανος. Ο Πλάτανος είναι το σήμα κατά τεθέν των Αγίων Ομολογητών. Ναι, ήταν τα καφενεία. Μαζεύονταν οι άντρες οι περισσότεροι πιούν τον καφέ τους ή τον πρωινό όσοι δεν είχαν δουλειά να περάσουν την ώρα τους. Ήταν δύο νομίζω τα καφενεία τότε. Εντάξει, εμείς σαν μικροί τρέχαμε να δούμε οτιδήποτε, αλλά στο σπίτι. Ο πρώτος που κατασκεύασε ένα άμαξαν και θέμα καπριολέ ήταν ο γαμπρός του παππού μου, ο Χατζιπέτρος, ο Κυλής, ο οποίος ήταν από το Καϊμακλή. Επαντρεύτην την αδελφή του, την Μαρία, έχουν στο σπίτι, υπάρχει ακόμα το αρχοντικό τους και αυτός ήταν ο πρώτος που κατασκεύαζε άμα καπριολέ. Μάλιστα. Οπότε εδώ στο σπίτι το οποίο εκτινόταν ως το βάθος με τους τάβλους, τα άλογα κτλ. Είχαν καπριολέ με το οποίο πηγαίναν να κάνουν επισκέψεις στους συγγενείς που ήταν και μακριά. Ένας άλλος χαρακτήρας των Αγίων Ομολογητών ήταν ο Χρήστος ο αμαξάρης. Είχε αμάξι με άλογο. Ο Χρήστος ο αμαξάρης έκανε όλες τις μεταφορές. Μπορεί να έκανε μετακομίσεις, μπορεί να σου έφερνε κόπρι, μπορεί να κουβάλουσε νερό. Κάθε Σάββατο έρχεται μια αμαξάρη, έπιανε την μάμα μου, τη γιαγιά μου, όλες τις γυναίκες, διότι ήταν χωριστά άντρες γυναίκες, και πήγαινε κάτω στην Μερκέ, ναι, που είναι τα λουτρά, και έκαναν τον μπάνιο τους. Ναι. Τότε ήταν όλοι, δεν είχαν μπάνια σπίτι. Και βασικά από τον Τράχωνα εκδιώχθηκαν από τους Τούρκους στις φασαρίες του 1963. Υπήρχαν κάποια τραγικά συμβάντα στον Τράχωνα το 1963 που αρχίσαν οι πρώτες φασαρίες
έτσι το έλεγαν τέλος πάντων, οι πρώτες φασαρίες, οι διακοινωνικές του 1963. Εκδιώχθηκαν από το σπίτι τους. Ήρθαν στη Λευκοσία, μετακομίσαν Αγίους Ομολογητές εδώ. Και ο παππούς μου άρχισε και δούλευε, πήρε το πρώτο μαχαζί, αυτά τα δύο τα δωμάτια. Στην αρχή άνοιξε το Πελεκανιόν του, δούλευε για 1-2 χρόνια για το Λουκούδιν, έτσι ήταν ένας κύριος ο οποίος είχε και τα σινεμά, είχε πολλές πολυκατοικίες ως τους Άγιους Ομολογητές και τα λοιπά. Και μετά άνοιξε το, περίπου το 65 το μαχαζί του, εδώ. Στην αρχή έπιασε τα δύο πρώτα δωμάτια, το έλεγα και πριν στην κυρία. Είχε στην αρχή τα δύο πρώτα δωμάτια και ο πατέρας μου με έλεγε πάνω ότι αυτό το δωμάτιο εδώ ήταν ζαχαροπλαστείο. Και ήταν το στέκι τους, όλες τις νεολαίες της γειτονιάς, καθόντουσαν να πιούν καφέ, να φάνε το γλυκό τους. Και δίπλα είχε το μαχαζί ο παππούς, το ακρινό δεν ξέρω τι ήταν, αλλά μετά το έπιασε εκείνο. Στην αρχή είχε αυτά τα δύο που ήταν ενωμένα, πιάσαν το, όπως λέτε και στην ιστορία του αυτού, ο κύριος Ιεροδιακόνου τα είχε χωρίσει μετά το 1933 σε 4 καταστήματα. Ο παππούς μου στην αρχή τα δύο ενωμένα, μετά το τρίτο και μετά όταν έφυγε ο κύριος από τη ζωή, ο κύριος Πέτρος από τη Μουβάν, που είχε το ζαχαροπλαστείο, ενοικίασαν και το διπλάνο το κατάστημα. Εντάξει, τούτη είναι... Εν τότε η καθημερινότητα βασικά που σας περιγράφα ήταν το ποδήλατο του παππού μου καρκαντά στο ξύλο. Το η καρέκλα που βγάζει πάντα έξω και βάλει το ράδιο του. Αυτή η πόρτα είναι αυτή η είσοδος. Και αυτή η είσοδος είναι το ακριανό εκεί. Και εδώ μπορείτε να διακρίνετε και την είσοδο αυτού του άλλου. Αυτή η φωτογραφία πρέπει να είναι τέλη δεκαετία του. Το 80, 89, 90, 87, δεν ξέρω. Και ήταν έτσι. Επερνούσες από την γειτονιά και άκουγες το... Δάμε το εργαστήρι των Πελεκάνων, τον Μάστρε Αντρέα, όπως τον ελαδούσαν όλοι. Το ράδιο του πάκουγε. Απέναντι ο Πίτσιλος και ο καφενές. Ήμουν καμιά 20 χρονών αργός. Έμαθα λίγη τέχνη που το ζαχαροπλαστείο μου δούλευκα στο Χάρι Κέιν. Αντώσεις Αυγουστών, υπάρχει ακόμα, ναι. Λοιπόν και μετά ήταν ζαχαροπλαστείο όταν το επήρα εγώ. Ήταν ένας Αιγύπτιος που τον εθιώξαν από το Κάιρο, που τον εθιώξαν ο Νάσερ, που εθιώξαν πολλούς Έλληνες έδιωξαν τον Σονάσερ που έγινε πόλεμος στην Αίγυπτο και διακλαδωθήκαν από τίποτα. Τούτος που ήρθε δαμή όμως ήταν Κύπριος και δουλεύει και στο Κάιρο. Κώστας Μίλιο. Έχει και έναν αδερφό που ζει και είναι στην Ακρόπολη. Και δούλεψα για μέ περίπου 7 χρόνια. Έμαθα καλή δουλειά για μέ. Ήμουν στο ζαχαροπλαστείο, ειδοποίησε με ένας που μας έφερνε φίλων κρούστας. Λαλή μου, έτσι, λαλή μου, πουλιέται το ζαχαροπλαστείο που είναι στους Αγίους Ομολογητές. Αν ενδιαφέρεσαι, να πάει να το πιάσεις. Αφού έμαθα και καλή δουλειά, για μέσα στο χαρί και ήμουν καλός στη δουλειά, ήρθα και έπιασα. Ήταν ένα μαγαζί, τούτο το μαγαζί μόνο ήταν. Ουτσάμε που πονοτύχος. Μάλιστα. Και είχε μπόρτα δαμε. Και ξεδέρναμε μου δαμε. Τούτον ήταν μπόρτα. Και τούτη πόρτα. Ήταν κόσμος που δαμε. Μάλιστα. Και που ποτά ήταν ανοιχτή η πόρτα. Ήταν η αλλό πόρτα. Πρέπει να ήμουν το 55 ήταν και ενοικιάσαμε το. Ήταν ο ιδιοκτήτης που καθόταν πάνω. Ήταν ο Σωτηράκης. Μάλιστα. Ήταν η ιδιοκτησία του Σωτηράκη. Και τώρα πρέπει να το έχει ο γιος του το χτήμα νουλο.
Ο γιος του είναι στην Ελλάδα, γιατρός. Πηδάω λίγο χρονολογικά. Όταν ήμουν φοιτητής και έρχομουν, επειδή διαβάζαμε, εδώ θα σας δείξω το δωμάτιο που μελετούσα όταν ήμουν φοιτητής για να γίνω γιατρός, λέγανε ο Άκης μελετά ησυχία. Δηλαδή με φρόντιζαν. Ναι. Συγκινητικό. Ήρθαμε να τάμε, ξεκινήσαμε να τάμε, χωρίσαμε το μαγαζούι μας που είχαμε από την βιτρινούα, όσο είχαμε από τον Ανδρέας, έβαλαμε ένα σανίδι και κόψαμε το μισό και είχαμε είσοδο και μπαίναμε μέσα στο εργαστήριο, υποτιθείτε. Το εργαστήριο μας ήταν ένα τραπέζι μόνο, δεν είχε με μηχανήματα, με τίποτα έτσι τον καιρό. Είχαμε κανέναν καζανούιν έτσι μητσί, σε χτυπούσαμε τα αυκά μέσα στο χέρι, με το χέρι μας, και κάναμε το πάντι σπάνι. Και πήραμε το στο φούρνο, έτσι και τα μέσα στο εξαγισό μου λογείται φούρνο, και όταν τέλειωνε μου τα ψωμιά που ξεφούρνιζε τα ψωμιά και τέλειωνε, έπαιρναμε τα γλυκίσματα, τα μέσα και ψήναμε τα. Έκανα το γαλατοπούρεκο. Το λοιπόν, και μην είναι στο νου τους το γαλατοπούρεκο που το έκανα. Και που για μένα ξεκίνησα το γαλατοπούρεκο και έκανα το... αυτό. Που παίρναμε τα παντεσπάνια μας και τα κόκ μας που έκαναμε, γιατί έκαναμε και κόκ, βάλαμε τα μέσα στις λαμαρινές, κόκκαμε τα μέσα στις λαμαρινές και παίρναμε τα στο φούρνο δαμέ. Πώς τα παίρναμε. Βάλαμε μία λαμαρίνα έτσι, μία λαμαρίνα που πάνω έτσι, σταυρό, κάναμε σταυρό και παίρναμε και τρεις λαμαρίνες, τέσσερις, πάνω στην κεφαλή μας. Ήσουν μόνος σου στο ρεγαζόχρονο πλαστείο? Ήμουν μόνος μου μαζί με την αδερφή μου. Είχα και μια αδερφή και βοήθησε με στην αρχή. Το όνομα της? Χρυστάλλα. Παντισπάνι, γκόκο, γαλατοπούρεκα, τρίγωνα. Πακλαβάν, ναι, πακλαβάν κατήθη. Τούτα ήταν τα γλυκισμάτα και κόπκαμε και πάστες που έκαναμε το πάντι σπάνι. Εγώ είμαι ο Ανδρέας του Παναγιδής, ο γιος του κύριου Λοϊζού και ο άγγονας του Πέτρου του Παναγιδή, που τον ξέρουν πολλά καλά στους αγίους ομολογητές. Τον παπά εγώ δεν τον θυμούμε. Ναι, γιατί ήταν πιο πριν. Ναι, ήταν πιο πριν. Ναι. Θυμούμε τον παππούν, ερχόμαστε κάθε μεσημέρι, έμεινε έτσι μες στο νου μου. Κατεβαίναμε τον τηλεφωνό των Αγίων Ομολογητών και φέρναμε το φαΐν κάθε μεσημέρι. Και τα χαρακτηριστικά οι κοτσακαρούς έτσι που κάθονταν στον ήλιο και βράζα, ήταν ωραία έτσι η εικόνα κοινή, σταματούσαμε δαμή και έδιωσαμε το φαΐ. Και κατεβαίναμε και πιάνναμε και κανένα παγωτό έτσι. Εγώ, όπως σας είπα και προηγουμένως, θυμούμε δαμή ήταν το στέκι της νεολαίας. Δηλαδή όλοι οι μαθητές εσχολάνε από σχολείο και έρχονταν στο μετρί, έτσι τον ελάλωσα. Θυμάστε ένα βιβλίο για τους χρυσοχούς της Κύπρου και αναφέρονται μέσα και τρεις χρυσοχοί παραπάνω ακόμα που έχουν ρίζες με τους Αγίους Ομολογητές. Άλλη σπουδαία προσωπικότητα ήταν ο Γεώργιος Στεφανίδης. Ο Γεώργιος Στεφανίδης ήταν χρυσοχός, πολύ ταλαντούχος. Αυτός καταγόταν και από την οικογένεια του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, έναν παρακλάδι. Ο Γιώργος Στεφανίδης έχει φιλοτεχνήσει τις περισσότερες εικόνες της Φανερωμένης, που είναι μοναδικές, και πολλά άλλα κοψοτεχνήματα εκκλησιαστικά και μη. Ο τελευταίος, ας πούμε, γνωστός είναι ο Στεφανίδης, ο οποίος ήταν ο δάσκαλος πολλών από τους σημερινούς. Παραπάνω ήταν ο Χαραλαμπίδης που έκαμε τα γλυπτά, δεν ξέρω αν έχετε υπόψη σας. Αριστουργήμα, δηλαδή έκανε τον Άγιο Ιλαρίον, αν έκανε... Δεν ξέρω τι έγιναν και τα έργα, ήταν έργα τέχνης. Θυμάμαι από μωρών που... Εντάξει, ήσουν και άλλους Πελεκάνους και δίπλα στο σπίτι μου είχα τον Αριστόδημος ο Πελεκάνος. Ήσουν Πελεκανιά, ναι, τώρα που το λέτε. Εγώ πίσω ήσουν και σιδηράδικα, ξέρω εγώ, τέτοια πράγματα, αλλά του είδους. Ήταν ο Νικολάτζης ο Χασάπης, ο Κώστας ο Μαρκίδης, ο μετέπειτα Μουχτάρης, ο οποίος είχε μεγάλο μπακάλικο.
Κι άλλος ο Βαρπέρης, τον Βαρπέρη θυμάστε τον Βαστιγό ή αν τον εφτάσετε, που ήταν να αγωνιστεί σε όγκα και πέθανε νέος ο καημένος. Το ότι θυμάμαι είναι το σπίτι μας ήταν κοντά στη δημοτική αγορά, που τότε ήταν το κέντρο, μπορώ να πω, των Αγίων Ομολογητών. Είχαμε αγρότες πάρα πολλούς που έφεραν τα φθαρτά τους να τα πουλήσουν, γροπολία. Ήταν μια πολλά όμορφη αγορά. Θυμόμαι είχε έναν παπλωμαντά που μου έκαναν πάντοτε εντύπωση, το μεγάλο, τούτο που εξίζει το βαμβάκι για να κάνει τα παπλώματα, τα μαξιλάρια. Θυμάμαι είχε ξυλουργό και φτιάχνε τις καρέκλες, τις τόρενες, εκείνες τις όμορφες καρέκλες. Είχε ψηλή κακίδικο, νομίζω. Κάτω στη γωνία, ένα ζαχαροπλαστείο, ναι. Ήταν και το μοναδικό, άλλωστε. Ναι. Είχε ένα κουρίο. Θυμάμαι τον Παρπέρι, ο οποίος είχε ποδήλατο. Πήγαινε από σπίτι σε σπίτι, είχε σπίτια που πήγαινε για να τους ξουρίσει, να τους κουρέψει. Ράφτενες. Να πάνε να ράψουν τα φορέματα, ναι. Περνούσε που τα σπίτια και άφηνε το γάλα, ναι, με το ένα γκάρον ήταν, νομίζω. Mm-hmm. Μας άφηνε, ναι, έδιναν οδηγίες στα σπίτια που ήθελαν το γάλα και μπαίνε κάθε πρωί και μας έφερνε γάλα. Και ναι, βάζαμε το δοχείο εκεί και έρχεταν και βάζε μας μέσα το γάλα. Η οικογένεια Χαραλαμπίδη, που είχε και 9 παιδιά, είχε τη φάρμα της εδώ στην Κανάρη. Η πρώτη, το σπίτι τους με όλα τα παιδιά, και με αγελάδες και με χήνες και με κότες, ήταν στο, εδώ που είναι η πολυκατοικία τους Χαραλαμπίδη, και απέναντι ήταν ο Μουχτάρης, ο Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης. Η δεξιά ήταν ο Μελής ο Χαραλαμπίδης, που έγινε αργότερα Χαραλαμπίδης στο γάλα, και αριστερά ήταν ο Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης, ο Μουχτάρης με την Ελένη Χαραλαμπίδου, η οποία ήταν μια φοβερή γυναίκα, πολύ ωραία, όμορφη, παραστατική, που ήταν πάρα πολλά της εκκλησίας και πολλά φιλάνθρωποι. Και οι δύο αυτοί οι Χαραλαμπίδες είχαν αγελάδες και συναγωνίζονταν ποιος ήταν να πάρει τα βραβεία των αγελάδων. Ήταν η αρχή της παραγωγικής τους του γάλακτος, το οποίο διένυμα σε μπουκάλια, τα οποία την άλλη μέρα πρέπει να βγάλεις έξω καθαρά, να τα πιάσουν και να σου βάλουν τα επόμενα. Το Σταυροδρόμι ήταν το κέντρο των Αγίων Ομολογητών. Ήταν τα δύο καφενεία, ήταν το καφενείο του Χατζηγυπρί και το καφενείο του Αχιλλέα. Ξέρω όμως ότι όλη η πιτσιλιά που κατέβαινε, από εδώ επερνούσε. Μάλιστα, άρα ήταν μόνο από τους κατοίκους. Δεν είχε την Δημοσθένη Σεβέρη. Και από εδώ επερνούσαν και έκαμε τη στάση να ποτίσει τα ζώα του. Υπήρχε βρύση εδώ, τα νερά έρχονταν από κάτω από τον πεδιαίο. Και ίσως γι' αυτόν χρειάζονταν δύο καφενεία. Πολύ συχνά είχαμε κέρφιου μεταξύ 55-59. Οπότε έπρεπε να είμαστε όλοι σπίτι, να τσιμώνουμε κάτι αυτοσχέδια ψωμιά. Ζέστη πολύ, συνήθως τα καλοκαίρια, αλλά είμαστε ευτυχισμένοι. Επειδή πάντα δεν ξέρω, ο παππούς μου είχε και το ράδιο, πάντα άκουε μουσική πάντα που δούλευε. Μα τις και η φωγραφία που σας έφερα, πάντα ή έβγαζε έξω τα πράγματα του στον δρόμο και δούλευε έξω, ας πούμε. Και είχε έξω το ράδιο. Εκεί ήταν η γειτονιά εδώ. Ήταν ο παππούς μου, το πελεκανιό του, που άκουγε σιγά σιγά τα μηχανήματα και τα λοιπά, τις μουσικές του, τις ειδήσεις που άκουγε συνέχεια, τις συζητήσεις και τα λοιπά. Απέναντι ο Μπακάλης, ο Πίτσιλος, το καφενείο, το Αχίλιο. Και ήταν η γειτονιά. Η μνήμη ωραία είναι ένα σύμπαν. Είναι ένα συνέστημα μιας εποχής, αυτής της εποχής, αμέ των Αγίων Ομολογητών. Για μένα από το 80 και μετά, για τους πιο παλιούς από το
ο παππούς μου, ο πατέρας μου, ας πούμε, τα αδέρφια του, όταν ήρθαν όλοι κάτω, ας πούμε, πάτε, σας λέω, εδώ ήταν το στέκι της νεολαίας.